σημερινή εκδήλωση φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ένα δέντρο για φέτος, όχι λόγω λιτότητας, αλλά επειδή θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη περιοχή, την περιοχή της Ομονίας που για χρόνια αποτελούσε και χτυπούσε εδώ η καρδιά του Δήμου Καστοριάς, και να υποσχεθούμε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίζει η περιοχή αυτή να σφίζει από ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία τους στην σημερινή εκδήλωση. Σημερινή εκδήλωση φωταγώγησης του δέντρου, να πω ότι σε συνάρτηση με την αυριανή εκδήλωση που έχουμε και τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζουμε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, σηματοδοτούν την έναρξη μιας εορταστικής περίοδου που θα διαρκέσει για ένα μήνα, 8 Δεκεμβρίου με 8 Ιανουαρίου. Οπότε αύριο, με την έναρξη λοιπόν του θεματικού πάρτου για τη μεγάλη συναυλία, σας περιμένουμε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία τους σήμερα εδώ τον αγαπητό φίλο πρώτα και δεύτερο ευρωβουλευτή μας, τον Θοδωρή του Ζαβοράκη, μαζί με την σύζυγό του, την Ιωάννα Λίλη, που μας κάνει την τιμή να βρίσκονται σήμερα εδώ. Έχουν γίνει πλέον λάτρεις της Καστοριάς, υποστηρικτές της πόλης μας, του Δήμου μας, αλλά βέβαια και όλων των προσπαθειών που κάνουμε για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δήμου μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης για την παρουσία τους στην βουλευτή Καστοριάς, στην Ολυμπία την Ελιγιορίδου, τον αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, τον Δημήτρη τον Σαββόπουλο, τη θεματική αντιπεριφερειάρχη την Κάλλη Κυριακίδου. Ευχαριστίες στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού και βέβαια σε όλες τις αντιδημαρχίες που συνέβαλαν ο καθένας με τον τρόπο του έμεσα ή άμεσα για να έχουμε σήμερα αυτή την εκδήλωση, αλλά βέβαια και όλες τις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν, τους συνεργάτες μου, το Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια τον Σύλλογο Ομονίας και βέβαια τους συλλόγους όλους, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τον Σύλλογο Αθανάσιος Χριστόπουλος, την Αρμονία, τον Όρμο, για τη συγκινητική παρουσία τους, θα έλεγα, στην έναρξη αυτής της σημερινής εκδήλωσης και για τη συγκινητική υποστήριξη σε όλες τις προσπάθειες που κάνει αυτή η νέα Δημοτική Αρχή. Σας ευχαριστώ όλους ιδιαίτερα, να ευχηθώ χρόνια πολλά, να μετρήσουμε αλλά λίγο, έτσι, για να μην αφήσουμε τον κόσμο να περιμένει, αλλά ας κάνουμε αντίστροφη μέτρηση από το 5. Όλοι μαζί με τα παιδιά εδώ, πάμε, 5, 4, 3, χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές.